σήμερα. Καλώς σας βρήκα. Πασχάλη, πες μου, τι είναι εκείνο που σε κάνει να είσαι τόσο αγαπητός στον κόσμο, στο κοινό σου, μικρούς και μεγάλους? Ναι, πράγματι, είναι γεγονός αυτό που λες. Την αγάπη του κόσμου την διαπιστώνω καθημερινά σχεδόν, στους χώρους που εμφανίζομαι. Το τι είναι αυτό, νομίζω ότι από την εποχή που εμφανίστηκα με τους Olympians, και τότε ήμουν πιτσιρίκος, σχεδόν πιτσιρίκος, 17-18 χρονών, κράτησα μία στάση τέτοια που κέρδισα την εκτίμηση του κόσμου. Δεν έγινε φυσικά αυτό πιεσμένα, αυθόρμητα έγινε. Και αυτή η εκτίμηση μέχρι τώρα λειτουργεί έτσι ώστε να κερδίζω την αγάπη και των νεότερων, έχοντας και την συμπάθεια των μεγαλύτερων και να κερδίζω και την αγάπη των νεότερων. Φαίνεται ότι στα τραγούδια του δίνεις πολλά από τον εαυτό σου και αυτό φτάνει στον κόσμο και το εκτιμάει, ε? Κοίταξε, τα τραγούδια μου είναι γεγονός ότι τα επιλέγω σχολαστικά και θέλω να είναι πάντα σωστά. Φαίνεται ότι αυτό περνάει και άλλωστε τα τόσα χρόνια, οι τόσες επιτυχίες που έχω δώσει, αυτό αποδεικνύουν. Και από ό,τι βλέπω έχεις πολλά χρόνια μπροστά σου για να μας δώσεις και άλλες επιτυχίες. Ελπίζω, ναι. Δούμε στο σκάλι. Είσαι παντρεμένος, ναι. Έτσι. Και έχεις ένα πάρα πολύ ευτυχισμένο γάμο και δύο πολύ πολύ χαριτωμένα παιδιά. Ναι. Δεν είναι. Η οικογένεια σε βοηθάει στη δουλειά σου? Με βοηθάει πρώτα απ' όλα με την ηρεμία που επικρατεί στην οικογένεια και την αρμονία, γιατί νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο για έναν άνθρωπο που κάνει καριέρα σημαντική τουλάχιστον, να έχει τη συμπαράσταση της οικογένειας, να έχει τουλάχιστον την ηρεμία όταν επιστρέφει στο σπίτι να βρίσκει ζέστη και ατμόσφαιρα τέτοια που να τον ηρεμεί, να ξεχνάει ίσως τα προβλήματά του. Και αυτό εγώ το βρίσκω μες στην οικογένειά μου. Δεν λέω ότι το βρίσκω έτοιμο, πασχίζω και γι' αυτό, συμμετέχω και εγώ σε αυτή την ισορροπία, αν θέλεις, της ηρεμίας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει κανείς μια αρμονική οικογένεια. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Και μακάρι να την έχουμε όλοι μας, αυτή την ηρεμία και τη γαλήνη. Όμως καιρός είναι να περάσουμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι σου, θα έλεγες. Βεβαίως, ναι. Πασχάλη, πες μας τα όνειρά σου για το καλοκαίρι. Τι σκοπεύεις να κάνεις? Τα σχέδια μου. Το καλοκαίρι θα πάω για ένα διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Στην πατρίδα μου, που έχω πολλά χρόνια να εμφανιστώ εκεί. Και θα πάω και μία περιοδία σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Αυτά είναι τα καλοκαιρινά μου σχέδια. Εύχομαι και ελπίζω να πας πολύ πολύ καλά, γιατί ο κόσμος αγαπάει και εσύ τον αγαπάς, το ξέρω αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες σήμερα κοντά μας και ελπίζω κάποια άλλη φορά να έχουμε περισσότερο χρόνο να τα πούμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Έτσι.